Λέτε για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, να απαντήσω έτσι, να δώσω μια σύντομη απάντηση. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Ζάπιο στον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, ο Ζάπιο έταξε, δεν έδωσε ο Σαμαράς. Μην μπερδεύετε τα Ζάπια. Να το ξέρετε αυτό πράγμα. Περιμένουμε και τον Έλληνα. Έταξε, δεν έδωσε ο Σαμαράς. Ο Τσίπρας έδωσε, αγαπητέ. Μην μπερδεύετε τα Ζάπια. Σε ό,τι αφορά για του κουρασμένου πρωθυπουργού κτλ., ομολογώ ναι. Πως ο κύριος Τσίπρας είναι πάρα πολύ κουρασμένος, γιατί δουλεύει από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6. Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας για πάρα πολλούς δεν έπαιζε PlayStation, κύριε Γεωργιάδη μου. Δεν έπαιζε PlayStation ο κύριος Τσίπρας. Γυρνάει όλη την ηφίλιο για να φέρει στη χώρα το αυτό πρέπει να φέρει. Μην με διακόπτεις όμως, σε παρακαλώ θερμά. Μην με διακόπτεις. Άσε μου το λάθος μου. Άσε μου το δικαίωμα στο λάθος. Μην με διακόπτεις. Συνεχίζω λοιπόν για την ανατροπή. Πέρασε προχθές μια εικόνα και μια πληροφορία στον Ντουκ. Τι πέρασε. Ο κύριος Βέμπερ τι είπε, ότι είναι άστοχες οι προτάσεις του Τσίπρα, ότι δεν θα πληρώσει ο ευρωπαϊκός λαός αυτές τις προτάσεις, γι' αυτό είμαστε ενάντια, ποιοι είναι ενάντια, η Δημοκρατία και αυτός, ενάντια στην ευρωπαϊκή ασφάλιση των ανέργων. Αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης εδώ, να σας τα απλοποιήσω. Τέρμα τα επιδόματα ανεργίας στην Ελλάδα με τον Μητσοτάκη. Τέρμα τα δώρα με το Μητσοτάκη. Ένα λεπτό. Τέρμα λοιπόν τα επιδόματα τέχνων με το Μητσοτάκη. Τα οποία έχουμε πει. Τέρμα τα επιδόματα αυτά με το Μητσοτάκη. Fake news, κύριε Βέτα. Μην φωνάζετε. Όχι. Πείτε με τη σειρά σα. Με τη σειρά σα. Πείτε κάτι το οποίο είπα ψέμα. Γιατί εσεί λέτε. Δεν μίλησα για εσά. Ψέματα για εσά. Για fake news. Δεν μίλησα για εσά. Τέρμα τα επιδόματα με το Μητσοτάκη. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Δεν προσβάλλουμε από εσά. Με συγχωρεί πάρα πολύ. Είστε του λίγου βουλευτέ του οποίου δεν προσβάλλουμε. Σα το λέω ευθέω. Με συγχωρεί. Προσβάλλομαι από Βαρβιτσιώτη εγώ. Συνεχίζω και λέω για τον Πολάκη. Τι είναι αυτό. Και λέω για τον κύριο Πολάκη. Ακούω αυτό. Λοιπόν για τον κύριο Στα Πολάκη διάφορα. Λέω για τον κύριο Πολάκη. Τι να σας πω. Ό,τι και να πει κάποιο για τον κύριο Πολάκη, για το ύφος του. Για το ύφος δεν λέει κανένα. Για το ύφος μιλάμε στην πολιτική, για το ύφος. Εμένα με ενδιαφέρει κάποιο κλέφτη. Όχι κάποιο βαρύτονο. Γιατί υπάρχουν στη Δημοκρατία βαρύτονοι πολλοί. Του άκουσα το πρωί. Στον κύριο Πολάκη λοιπόν να έρθετε να τον κατηγορήσετε στη Λαμία, στο δικό μου νοσοκομείο. Που μετά από 25 χρόνια. Για κυβέρνηση, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και λοιπόν πολιτικών δυνάμεων. Τώρα έρχεται ο αξιωματικός ο νέος. Τώρα έρχεται ο μαγνητικός ο νέος. Τώρα έγινε το βιοχημικό εκατομμύριο. Τώρα έρχεται ο 25 για την καινούργια. Τώρα έρχονται. Δέστε αυτά στο παλάτσο, κύριε Αντίπα, τελειώνω. Στο παλάτσο την πολιτική που παράγεται. Και στη συνέχεια το ύφος. Και όχι το ύφος των ανθρώπων. Δεν μπορεί να προσπαθήσω την κουβέντα μου λέγοντας το εξής. Θα κάνει διακοπές ο καπρωθυπουργός μεσάς στη Λαμία την επόμενη φορά. Μίλησα λοιπόν, άκουσα μάλλον για το 2014 κτλ. Ξεχάσαμε μικρές λεπτομέρειες, κύριε Παπαδάκη. Η πρώτη λεπτομέρεια ήταν δεν είχαν βγει από το πρόγραμμα. Η δεύτερη λεπτομέρεια δεν είχαν ρυθμίσει το δημόσιο χρέος. Ξεχάσα σημαντικές, μικρές όμως, τις οποίες και ο κύριος Γεωργιάδης κάνει υποψήφιο πως τις ξεχνάει. Έπρεπε η χώρα για να έρθει. Επίσης ξεχάσατε. Επίσης ξεχάσατε κάτι που ψηφίσατε. Ξεχάσατε λοιπόν. Ψηφίσατε τον Γενάρη, που ήταν πριν 5-6 μήνες, το πρώτο κύμα. Και θα τελειώσουμε τη φράση μου με κάτι που σου ενδιαφέρει την εκπομπή. Το πρώτο κύμα των θετικών μέτρων. Ρωτήσατε τι κάναμε. Ρωτήσατε τι κάναμε για τους χαμηλοσυνταξίουχους. Την 13η σύνταξη. Τον έχετε ρωτήσατε τι κάναμε για τους νέους άνεργους. Ξεχάσατε ότι εσείς ο ίδιος και ο κ. Βαρβιτσιώτης δίπλα μου ψηφίσατε πριν 6 μήνες τα ασφαλιστικά. Ξεχάσατε ότι θα ψηφίσετε και αυτά. Εδώ. Ξεχνάτε και βεβαίως. Θα σας πω κάτι για να κλείσω την κουβέντα. Το πρώτο κύμα ήταν εκείνο. Το δεύτερο είναι αυτό. Ετοιμαστείτε για το τρίτο. Έτσι λέγατε και το τρίτο κύμα ήταν το μνημόνιο που φέρατε. Τσίπρας και Ίδρυ, λοιπόν, γιατί αυτά που συμβαίνουν... Μην υποθηκεύσετε τη χώρα για να έρθει τέταρτο μνημόνιο. Εγώ θα σας ακούσω προσεκτικά και τους δύο τώρα. Το τσουνάμι το οποίο προαναγγέλλεται, θα σας πω ότι βασίζεται σε αυτό.